Μείωση του διοξιδίου του άνθρακα πάνω από 30% στη ζώνη ανάπλασης του Ιστορικού Κέντρου του Ηρακλείου έδειξαν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό που βιώνουμε καθημερινά ως δημότες, ότι βελτιώθηκε η ποιότητα ζωής μας σε ό,τι αφορά στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον, με την απομάκρυνση των αυτοκινήτων και την παροχή επιπλέον χώρου για όλους τους πεζούς και τους επισκέπτες της πόλης και τα εμποδιζόμενα άτομα, αποτυπώνεται πλέον και στις περιβαλλοντικές μετρήσεις που έχει κάνει το ΙΤΕ, το αρμόδιο Ινστιτούτο υπό τον Νεκτάριο Χρυσουλάκη, που δείχνουν ότι πάνω από 30% έχουμε μείωση του διοξιδίου του άνθρακα στην περιοχή του κέντρου. Άρα αυτό που νιώθουμε έχει πλέον και την πειραματική τεκμηρίωση. Και μάλιστα αποτελεί αντικείμενο θετικού σχολιασμού και ενδιαφέροντος που έχει φτάσει μέχρι το Πανεπιστήμιο του Yale. Την ικανοποίησή του σε σχέση με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθήκων στην καρδιά του Ηρακλείου, στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης, εξέφρασε ο Γιάννης Αναστασάκης. Απομακρύνουμε τα γιοταχή, προωθούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καλλιεργείται σιγά σιγά μια νέα κουλτούρα και στον κόσμο που περπατά περισσότερο και μάθε να το χαίρεται και να παραπονιέται λιγότερο. Αν καταφέρουμε να συμβιβάσουμε και κάποιες λύσεις για ανθρώπους που πράγματι είναι σε μια κινητική αδυναμία και δυσκολία, νομίζω θα έχουμε φτάσει στη χρυσή τομή. Το Πανεπιστήμιο του Yale στην Αμερική έδειξε το ενδιαφέρον του σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων στο Ηράκλειο, καλώντας τη Δημοτική Αρχή να συμμετάσχει σε ημερίδα για την κλιματική αλλαγή στα μέσα Σεπτεμβρίου. Γιατί στόχος είναι να αρχίσει μια πιο συστηματική έρευνα σε πόλεις μεγέθους σαν το Ηράκλειο, κάτω από 250.000, ώστε να ενσωματωθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της στη νέα χάρτα για την κλιματική αλλαγή, στο Διεθνές Πρωτόκολλο για την κλιματική αλλαγή, όπως ήταν το Κιώτο, το Παρίσι, και στην επόμενη έκδοσή του φιλοδοξούμε να είμαστε μέσα ως παράδειγμα μαζί με αντίστοιχες πόλεις και να αντιμετωπίσουμε αυτά που ήδη δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε ότι ήδη βιώνουμε το πιο θερμό έτος στην ιστορία της ανθρωπότητας.